Ήταν ξημερώματα της 15ης Ιουλίου του 1995, η ώρα 3 και 4 περίπου και ο Εγκέλαδος επισκέπτεται με σφοδρότητα την πόλη του Αιγαίου. Η σεισμική δόνηση έχει ένταση 6,1-6,2 στην κλίμακα Ρίχτερ και τα αποτελέσματά της είναι τραγικά. 27 συνανθρωποί μας βρίσκουν τραγικό θάνατο κατά ποτά ερείπια, ενώ δεκάδες είναι τραυματίες. Σήμερα, 26 χρόνια μετά, οι μνήμες παραμένουν ανεξίτηλες στο μυαλό όσων έζησαν την εφιαλτική νύχτα. Η σεισμική δόνηση είναι τόσο ισχυρή που προκαλεί την κατάρρευση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας αλλά και του ξενοδοχείου Ελίκη. Τα δυσθεώρητα κτίρια που κάποτε δέσποζαν στην πόλη του Αιγαίου καταραίουν σαν χάρτινα λόγω της μανίας του σεισμού. Από τα συντρίμμια τους ανασύρονται νεκροί 27 άτομα, 16 Έλληνες στην πολυκατοικία στην οδό Δεσποτοπούλων και 1η Μάη και 11 Γάλλοι στο ξενοδοχείο Ελίκη. Οι σκηνές των απεγκλωβισμών είναι σοκαριστικές. Ανατριχίλα προκαλεί το γεγονός πως ο σεισμός εφηνιδίασε τους κατοίκους αφού τους βρήκε να κοιμούνται. Από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές είναι οι προσπάθειες απεγκλωβισμού του 8χρονου τότε Ανδρέα Μπογδάνου, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια για 44 ώρες και τελικώς ανεσύρθη ζωντανός μετά από επιχείρηση πάνω από 20 ώρων, δίνοντας μια αίσθηση ελπίδα σε όλους. Ότι είμαι ευτυχισμένος και συγκινημένος, γιατί σώθηκε ένα μικρό παιδί. Παρόλες τις δυσκολίες, τις αντοξιότητες, τους κινδύνους. Μετά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικά ατύχημα που είχαμε, που δεν μπορέσαμε, δεν κατέστη δυνατό να σώσουμε την κυρία εκτός το βράδυ, αυτή τη φορά πιστεύω μας βοήθησε. Ο Θεός, τι να πω, γιατί όλα είναι απρόβλεπτα. Σε σεισμός το έχουμε ξαναπεί, σε σεισμούς. Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν περίπου 15 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά από το Αίγιο, στο δυτικό άκρο του Κορινθιακού κόλπου, σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Το ρήγμα του Αιγαίου ήταν αυτό που εκτόνωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του σεισμού. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός σημειώθηκε 15 λεπτά μετά τον κύριο σεισμό και είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ. Πέρα από τις καταστροφές που σημειώθηκαν, παρατηρήθηκε μια διάρρηξη του εδάφους μήκους 5 χιλιόμετρων και κατακόρυφης μετακίνησης 5 εκατοστών. Εκτεταμένες ήταν οι ζημιές σε κτίρια και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, όπως στην περιοχή Βαλιμίτικα ή της Φωκίδας, καθώς και στην προβλήτα του λιμανιού του Αιγαίου. Στην ευρύτερη περιοχή παρατηρήθηκαν και φαινόμενα ρευστοποίησης, διαρρήξης του εδάφους, μετάθεσης της ακτογραμμής, αλλά και υποθαλάσσιες κατολισθήσεις.